Λετωνική Προεδρία, να πω ότι κινηθήκατε με καλές προθέσεις και με απόλυτη ικανότητα και πετύχατε σημαντικά αποτελέσματα. Σκέφτομαι ιδιαίτερα στην έγκριση του προγράμματος επενδύσεων και των μέτρων για την περιαγωγή. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το αίσθημα ανησυχίας που αγγίζει πολλούς από τους πολίτες. Πολλές σύνοδοι κορυφής στην Ευρώπη κατέληξαν σε αποτελέσματα μερικά αποσπασματικά για τη μετανάστευση. Παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το Συμβούλιο προσπάθησε να το υποβαθμίσει. Τα κράτη-μέλη και όλοι εμείς πρέπει να αναλάβουμε πλήρως τις ευθύνες μας. Και περισσότερα από ποτέ πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική καμπή. Νομίζω κι εγώ ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της. Δεν μπορώ καν να σκεφτώ το σενάριο έλλειψης συμφωνίας. Διότι αν δεν υπάρξει συνεννόηση, αυτό θα πει ότι ανοίγουμε την πόρτα σε ένα σενάριο, μια περίπτωση καταστροφική που θα θίξει όχι μόνο την σταθερότητα της Ευρωζώνης, αλλά και το μέλλον της Ευρώπης. Συμμερίζομαι λοιπόν πλήρως τη θέση του Πρόεδρου Γιούνκερ. Τον ευχαριστώ για την υπηκοδομητική του αφοσίωση στο να βρεθεί λύση και πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε δευτερόλεπτο μέχρι τέλους για να βρούμε μια συμφωνία με τους πιστωτές. Το αποτέλεσμα της ελληνικής ψήφου για μένα, για όλους μας τους Ευρωπαίους της Δημοκρατίας, είναι σαφές. Οι Έλληνες δεν θέλουν να βγουν από το ευρώ. Θέλουν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που να επιτρέπει να οικοδομηθεί ένα μέλλον θετικής αξιοπρέπειας. Όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης θα πρέπει να ακούσουν με προσοχή αυτό το μήνυμα και να κάνουν μια προσπάθεια για να ξεπεράσουν την αδιαλαξία, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα. Ο Υπουργός Οικονομικών που χθες είπε ότι το Brexit είναι η μόνη δυνατότητα, του απαντώ προσοχή. Προσοχή, διότι θα αντιταχθούμε σε όποιον θέσει τέτοια τελεσίγραφα και σε όποιον παίζει με το μέλλον της Ευρώπης. Στον Τσίπρα και την κυβέρνησή του θα έπρεπε να πω ότι σήμερα στη Σύνοδο θα πρέπει να έχουμε λογικές προτάσεις. Τώρα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι. Και είναι απαράδεκτες οι κατηγορίες ενός πρώην Έλληνα υπουργού προς τους πιστωτές που τους χαρακτήρισε δημοκράτες. Αυτό είναι εύγλωτο. Όλα τα ελληνικά κόμματα έχουν υπογράψει ένα κείμενο συνεννόησης για να καταλήξουμε σε κάτι λογικό. Με μια επικοδομητική προσέγγιση λοιπόν η Σύνοδος απόψε το βράδυ μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε μια γέφυρα, ένα πέρασμα που να επιτρέψει οι Έλληνες πολίτες να ανασάνουν και να αξιοποιηθεί και το Ταμείο Διάσωσης. Θα πρέπει να πάψει αυτός ο τραπεζικός πανικός. Το ελληνικό πιστωτικό σύστημα θα πρέπει να έχει τέτοιες δυνατότητες που να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Όπως σωστά είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ, κύριε Σούλτς, κύριε Γιούνκερ, κύριε πρόεδρε του Συμβουλίου, αυτή τη στιγμή σε αυτές τις αντικσότητες θέλω να θυμίσω σε όλους μας ότι μια έξοδος από την ζώνη ευρώ για την Ελλάδα θα ήταν μια πορεία χωρίς επιστροφή. Μπορεί να οδηγηθούμε σε διάλυση. Θα πληγεί η υπερηφάνεια όλων μας εάν δεν σώσουμε την Ευρώπη. Ευχαριστώ.